του Υπουργού Πολιτισμού, του κ. Τζαβάρα, και οι δύο είναι σαφείς. Η πρώτη απόφαση αναφέρεται στην στέγαση αρχαιολογικών σύλλογων στο Ξενοκράτειο. Το Ξενοκράτειο έχει παραχωρηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το σκοπό αυτό στο Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη οι μελέτες έτσι ώστε να μπορεί το κτίριο αυτό να φιλοξενήσει αυτές τις αρχαιολογικές συλλογές. Έχει ολοκληρωθεί η στατική μελέτη και σύντομα θα ολοκληρωθούν η αρχιτεκτονική και η μουσιακή. Ο στόχος είναι με την ολοκλήρωση αυτών των μελετών να ενταχθεί σε ανοιχτές προσκλήσεις του ΕΣΠΑ, να ανακαινιστεί και το προσεχές χρονικό διάστημα να στεγάσει αρχαιολογικές συλλογές. Η δεύτερη απόφαση και αυτή είναι σαφής. Ιδρύεται το Αρχαιολογικό Μουσείο της Περιφερειακής Ενότητας Υπηροκαρνανίας στο ΚΕΓΕ, εκεί που είχε παραχωρηθεί η έκταση των 14 στρεμμάτων, και ταυτόχρονα οριοθετείται ότι οι αποθήκες, οι καπνοποθήκες Παπαπέτρου στο Αγρίνιο μπορούν να στεγάσουν μόνο μουσείο της τοπικής ιστορίας της περιοχής και του Αγρινίου. Για να γίνει όμως πράξη αυτή η δεύτερη απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, πρέπει σύντομα να εκπονηθεί η μελέτη κατασκευής αυτού του νέου κεντρικού αρχαιολογικού μουσείου. Είμαστε λοιπόν σε μία προσπάθεια σε συνεργασία με τους αρμόδιους παράγοντες της εφορίας αρχαιοτήτων και του Υπουργείου Πολιτισμού για να εξευρεθούν οι πόροι, περίπου 150.000 ευρώ, εκπόνησης της μελέτης για την κατασκευή του Αρχαιολογικού Μουσείου στο ΚΕΓΕ. Είναι όρος και το αντιλαμβάνει το καθένας, είναι η κοινή λογική, ότι μόνο αν υπάρχει μελέτη, στη συνέχεια αυτή μπορεί να χρηματοδοτηθεί είτε από το ΕΣΠΑ είτε από πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού η ανέγερση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Μουσείου στο ΚΕΓΕ. Είναι νομίζω σαφέστατα τα πράγματα. Από εκεί πέρα, αν κάποιοι επιχειρούν να σπείρουν σύγχυση ή να μειώσουν αυτό το γεγονός το οποίο συνέβη, είναι δικό τους πρόβλημα και όχι δικό μας.